την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οικοδομεί πάνω στα θεμέλια που έβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρώντας με ταχύτατους ρυθμούς στην κύρωση των 4 συμβάσεων παραχώρησης για έρευνα, εξόριξη και εκμετάλλευση υδρογονατράκων στο Ιόνιο, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασε το έδαφος, σήμερα κάνει πως δεν ξέρει για το φόρμα απολύτως τίποτα. Εμφανίζεται υπερασπιστής του δημόσιου συμφέροντος, περιορίζοντας υποκριτικά την αντιπαράθεσή του στο ποσοστό ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, όταν ο ίδιος την είχε δρομολογήσει σε συνεννόηση με το ΤΑΙΠΕΔ και τον Όμιλο Λάτσι, έτσι ώστε να πουληθεί το 50-1% των μετοχών. Να θυμίσω επιπλέον ότι η βασική επιχειρηματολογία επί ΣΥΡΙΖΑ που αναπτύχθηκε από κοινού με τους προσώπους των κοινοπραξιών για την αναγκαιότητα έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονατράκων, μιλούσε για ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία ως βήμα για την ανάπτυξη, τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, σταθερότητα στην περιοχή, για προστασία δίθεν του περιβάλλοντος, περί ταμείου γενεών, σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσει κλίμα ψεύτικων προσδοκιών για να εξασφαλίσουν τη συνένεση του λαού στα σχέδια καταλύστευσης του ενεργειακού πλούτου της χώρας και την απρόσκοπτη κερδοφορία των ενεργειακών μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται όλα τα αστικά κόμματα μέσω της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και όχι μόνο, σημαίνει για το λαό μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, σάρωμα εργασιακών δικαιωμάτων και υπονόμευση των ενεργειακών και άλλων δυνατοτήτων της χώρας, ενώ εκείνος που θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τη χρήση όποιων άλλων υποδομών φτιαχτούν για τις ανάγκες της εξόριξης, θα είναι και πάλι ο λαός. Όσο για τις νέες θέσεις εργασίας που προβάλλουν ως το τυράκι στη φάκα, αυτές θα είναι κυρίως περιορισμένου χρονικού διαστήματος, όσο διαρκούν τα έργα και κατά βάση κακοπληρωμένες, άλλωστε είναι απτό το παράδειγμα της κατασκευής του ΤΑΠ στη Μακεδονία Θράκη. Κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να υπάρξει και κανένας εφησυχασμός από τις εξαγγελίες για τα δήθεν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει σε αυτές επενδύσεις, οι οποίες γίνονται με fast-track διαδικασίες και όλα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Ακόμα και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας που αναλαμβάνει τις εξορίξεις στην Κρήτη, όταν αυτή συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν ένα χρόνο και την ενέκρινε η πλειοψηφία, επισήμανε τους κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες που θα έχουν στο περιβάλλον, όπως ο υποθαλάσσιος θόρυβος, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως τα κοιτώδη είδη, τα μεγάλα θαλάσσια βάθη που κάνουν επισφαλή τη μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος, τα μεγάλα παραγόμενα υγρά και στερεά απόβλητα, οι εκπομπές αερίων ρήπων και ο κίνδυνος ατυχήματος και ρήπανσης, διαρροής και πετρελοκυλίδας, όπως συνέβη, λέω εγώ, στον κόλπο του Μεξικού το 2010. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ τότε έπαιζαν ένα κρυφτούλι για να κρύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις. Εντελώς υποκριτικά είπαν όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να μπαίνουν στην ουσία, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνησή τους, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε προχωρούσε ακάθεκτη στις συμφωνίες με τους μονοπωλιακούς κολοσσούς, σπέρνοντας ανέξοδες υποσχέσεις. Μόνο το ΚΚΕ, εδώ στην Βουλή, τότε, σήμερα, όπως και η λαϊκή συσπήρωση στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, αποκάλυψαν και αποκαλύπτουν αυτές τις ληστρικές συμφωνίες για την παράδοση του ενεργειακού πλούτου της χώρας στις πολυεθνικές, τονίζοντας πως ενεργειακή πολιτική προς όφελος του λαού και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος μόνο σε μια λαϊκή εξουσία μπορεί να εξασφαλιστούν. Ως γνωστόν, ο έλεγχος των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς τους αποτελεί πεδίο οξύτατων συγκρούσεων στην περιοχή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, καθώς επίσης και μεταξύ περιφερειακών υπεριαλιστικών δυνάμεων όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες. Χθες, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, χαρακτήρισε τη χώρα μας στρατηγική επένδυση
και πηγή λύσεων, όπου η ανάπτυξη και οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές, προφανώς για την Ελλάδα, το προφανώς το λέει αυτός, αλλά και για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και μέσω του ΝΑΤΟ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή, γεωστρατηγικός μεντεσές, με μεγαλύτερη εμπλοκή στους υπεριελιστικούς ανταγωνισμούς, ως σημεοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή και μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο για λογαριασμό και του ξένου και του ντόπιου κεφαλαίου. Αυτή είναι η ψήφος εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, για την οποία χειροκροτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά σας. Τα αστικά κόμματα. Αλλά για τη χώρα και το λαό αυτό σημαίνει μετατροπή της μισής και πλέον χώρας σε δολοφονική βάση εφόρμησης, με την κατάπτυση της συμφωνίας για την ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις που συζητιέται σε λίγες μέρες στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρουσία και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα. Για την Κρήτη ειδικά, μια τέτοια εμπλοκή της χώρας σημαίνει περαιτέρω αναβάθμιση της βάσης της Ούδας, γεγονός που την καθιστά νούμερο ένα στόχο στο πλαίσιο των αντιθέσεων στην περιοχή, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για το λαό της. Δυστυχώς, ακόμα και για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής, καταψήφισε το ψήφισμα της Λαϊκής Εισπύρωσης ενάντια στην κατάπτυση της Συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για την επέκταση των βάσεων και ειδικά της Ούδας, ενώ βέβαια η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την αναβολή της συζήτησης, επειδή το θέμα λέει είναι σοβαρό. Άξιος ο μισθός όλων. Αποδείχτηκαν, όπως και τα κόμματά τους, νατοικότεροι των νατοικών. Οι προκλητικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, πως η εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυούνται την ασφάλεια και την ειρήνη, είναι παραμύθια της χαλιμάς, προσβάλλουν και υποτιμούν το λαό μας. Το ΚΚΕ όχι μόνο καταψηφίζει αυτές τις ληστρικές συμβάσεις, τα είπε άλλωστε ο εισηγητής μας, ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος, αλλά καλούμε το λαό, την νεολαία, όλους τους εργαζόμενους, να κλιμακώσουν την πάλη τους ενάντια σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην περιοχή, την παρουσία του ΝΑΤΟ και τη βάση της Ούδας, απαιτώντας την αποδέσμευση της χώρας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώνοντας την κοινή δράση με τους λαούς της περιοχής ενάντια στις κυβερνήσεις και αστικές τάξεις των χωρών τους. Για το ΚΚΕ, η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μπορεί να γίνει προς όφελος του λαού μόνο όταν τα μέσα παραγωγής, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι εχώριες πηγές ενέργειας, τα μέσα παραγωγής και διανομής της ενέργειας θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία ως προϋπόθεση για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, για τη συνδυασμένη και ισόρροπη αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, των οικιστικών ζωνών και γενικότερα την ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξασφάλιση επαρκούς και φθηνής λαϊκής κατανάλωσης, την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο, την εξασφάλιση σταθερής εργασίας, την αμοιβαία εποφελή διακρατική συνεργασία για έρευνα και αξιοποίηση των πηγών, την αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού και τη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Βέβαια, ένας τέτοιος δρόμος ανάπτυξης, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή, προϋποθέτει πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, η εργατική τάξη, ο λαός να πάρει στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά φυσικά της οικονομίας. Ευχαριστώ.